Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον κύριο Γιάννη Πρωτούλη, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής. Κύριε Πρωτούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σεραφείμ Κοντρότσο και καλησπέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, είστε εγκληματική οργάνωση, λέει ο Νίκος Κουτσούκης. Είστε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης. Περιμένουμε να τοποθετηθεί από το πρωί επίσημα η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα. Φυσικά υπάρχουν τοποθετήσεις πάρα πολλών στελεχών, οι οποίοι εκφράζονται και από τα ψηφοδέλτια συνδικαλιστικά της ΡΑΚΗ, οι οποίοι καταγγέλνουν αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο, αυτόν τον εργατοπατέρα που γερνάει από θέρετρο σε θέρετρο και τρώει τα λεφτά των εργαζομένων και παριστάνει πως κάνει συνέδρια και τον καταγγέλνουν ως παραλυρηματικό ακροδεξιό. Υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες, έχουν βγει και ανακοινώσεις. Ωστόσο όμως θέλουμε να πούμε και μια κουβέντα. Αυτή η διαμάχη, αυτή η σύγκρουση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ ελπιδοφόρα διαδικασία. Γιατί υποδηλώνει ότι οι εργαζόμενοι, και δεν είναι το ΠΑΜΕ, είναι εργατικά κέντρα, είναι ομοσπονδίες, είναι χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα που κάνουν μια τεράστια προσπάθεια να πετάξουν μέσα από τις γραμμές του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος την εργοδοσία με φυσική πλέον παρουσία. Τι σημαίνει, κύριε Πρωτούλη, φυσική παρουσία με λωστούς, με επεισόδια, με ξύλο? Με ξύλο. Ότι, κύριε Κοτρότσο. Γιατί αυτό σας κατηγορούν και αυτό φαίνεται. Δεν υπάρχει κανένας λωστός. Πρέπει να γνωρίζετε κι εσείς, είστε έμπειρος δημοσιογράφος, θες η ΕΣΥΑ κατήγγειλε επισήμως το συνδικαλιστικό σας όργανο, ότι σε αυτό που αυτή η συνδικαλιστική μαφία ονομάζει συνέδριο, απαγορεύονταν, απαγορεύονταν σε συνέδριο της ΓΕΣΕ, μιλάμε για το συνέδριο του μεγαλύτερου συνδικάτου των εργαζομένων, που θα έπρεπε να είναι ανοιχτό και να μαθαίνουν οι εργαζόμενοι τι κουβεντιάζονταν, απαγορεύονταν όχι μόνο η είσοδος εκλεγμένων αντιπροσώπων και εργαζομένων, απαγορεύονταν η είσοδος δημοσιογράφων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρα λέτε, μισό λεπτό, για να το καταλάβω κύριε Πρωτούλη, λέτε δηλαδή... Αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα κύριε Κοτρότσο είναι τα κατασκευάσματα μιας συγκεκριμένης συνδικαλιστικής μαφίας που από χτες μας έχουν πριστεί τα λαρίγκια να τα απαντάμε και όμως συνεχίζονται να αναπαράγονται, τα οποία ποιος τα διακινεί αυτά? Τα διακινεί ένας συγκεκριμένος κύριος, ο κύριος Καραγιωργόπουλος, εργοδότης 5 επιχειρήσεων ανωνύμων εταιριών που παριστάνει το συνδικαλιστή και τον εκπρόσωπο τύπου της ΓΕΣΕ, φτιάχνει βίντεο, έχει διαφημιστική εταιρεία, τα διακινεί στα μέσα και τα μέσα παίζουν τον κύριο Καραγιωργόπουλο. Υπήρχαν δημοσιογράφοι? Άρα λέτε ότι δεν υπήρξε, μισό λεπτό, να τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί αυτό που λέτε έχει αν μη τι άλλο ενδιαφέρον και καλό θα ήταν να απαντηθεί και από την άλλη πλευρά. Λέτε λοιπόν, ότι δεν υπήρξε καμιά επίθεση με λωστούς στη Ρόδο, δεν υπήρξε κανένα ξυλοκόπημα συνδικαλιστών της... Κύριε Κοτρότσο, ακόμα και τα βίντεο τα φτιαχτά που δείχνουν. Τι δείχνουν? Δείχνουν μπράβους ανθρώπους της νύχτας, οι οποίοι με πολύ ακριβά μεροκάματα, να το πούμε έτσι, και είναι ένα ερωτηματικό, ποιος πληρώνει για αυτά οι εργαζόμενοι, επιστρατεύτηκαν πάνω από το 100 τον αριθμό και βρίσκονταν 3,5 ώρα και απέκλειαν ένα ξενοδοχείο. Ποιος ήταν μέσα στο ξενοδοχείο 3,5 ώρα το πρωί και απέκλειε την είσοδο εκλεγμένων συνδικαλιστών? Συνδικαλιστές ήταν αυτοί 3,5 ώρα το πρωί? Και τι κάναν 3,5 ώρα το πρωί? Πάντως δεν είναι μόνο, ο κύριος Κουτσιούκης. Έμισθοι, μπράβοι, τους οποίους τους είδαμε στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων στο Νοβοτέλ, τους οποίους τους είδαμε στη Θεσσαλονίκη, τους οποίους τους είδαμε και στην Καλαμάτα. Τα ίδια πρόσωπα λέτε. Μέρες. Τα ίδια πρόσωπα. Είναι οι ίδιοι μπράβοι. Ναι. Οι οποίοι διακινούνται από πόλη σε πόλη και μάλιστα σε κάθε περιοχή παίρνουν και την τοπική πραμάτια, να το πούμε έτσι. Νοικιάζουν. Ναι. Άνθρωποι της νύχτας, οι οποίοι και στο βίντεο φαίνονται να αγροθοκοπούν και να ξυλοκοπούν εκλεγμένο μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕ. Και μάλιστα αυτό να το βαφτίζουν ότι αυτός που γροθοκοπείται και ξυλοκοπείται είναι αυτός που επιτίθεται. Δηλαδή πρακτικά τους τραμπούκους τους βαφτίσανε
εργαζόμενους και τους εργαζόμενους εκλεγμένους συνδικαλιστές τους βάφτισαν τραμπού. Πάντως δεν, δεν είναι μόνο. Γιατί γίνονται όλα αυτά. Θα φτάσουμε σε αυτό. Δεν είναι όμως. Μα αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Βεβαίως να το συζητήσουμε, γιατί θα σας πω και τι λέει η άλλη πλευρά. Δεν είναι όμως μόνο ο εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ. Είναι και ο ίδιος ο πρόεδρος ΓΕΣΕΕ, ο Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος σας επιτίθεται. Και ουσιαστικά αυτό που βγαίνει, για να απαντήσετε συνολικά, είναι ότι επειδή λέει έχετε απώλειες σημαντικές στο συνέδριο, μεταξύ των συνέδρων, και ότι χάνετε θέσεις και έδρες, ότι ουσιαστικά αντιδράτε με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η καταγγελία, σας λέω τώρα, εσείς θα απαντήσετε. Ο κύριος Παναγόπουλος ήταν γνωστό ότι το Amber Alert τον έψαχνε 10 χρόνια στην καπιταλιστική κρίση, στο πετσόκομα των μισθών, στην εφαρμογή των μνημονίων. Οι εργαζόμενοι είχαν κηρύξει Amber Alert και τον έψαχναν. Εδώ ανεβοκατέβηκαν κυβερνήσεις. Μεγάλα κόμματα έγιναν μικρά και μικρά γιγάντωσαν. Άλλαξε ο τόπος 2 φορές. Ήρθε τούμπα, μεταστράφηκαν οι εργασιακοί χώροι σε μια εργασιακή ζούγκλα και εδώ έχουμε έναν κύριο ο οποίος παίρνει πάνω από 8.000 ευρώ το μήνα, ζει μια πολυτελή ζωή, λοιπόν, και παριστάνει τον ηγέτη της εργατικής τάξης της χώρας. Λοιπόν, αυτός ο κύριος, ό,τι και να πει για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για μας είναι τίτλος τιμής. Θα ανησυχούσαμε αν έλεγε όμορφα λόγια για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Θα ψαχνόμασταν. Θα λέγαμε κάτι δεν κάνουμε καλά. Από τη στιγμή που ο κύριος αυτός, ό,τι και να πει ο κύριος αυτός, αρνητικό, για μας είναι τίτλος τιμής. Σημαίνει κάτι κάνουμε καλά. Πάμε τώρα στο γιατί έγιναν. Γιατί έγιναν. Συνδικαλιστική προσωπικότητα που πέρασε από τα συνδικαλιστικά δρόμενα της χώρας, η οποία μπορεί να συγκριθεί μόνο με τους πολύ παλιούς Μπακρίδες και Θεοδόρους και Λικιαρδόπουλους, μόνο με αυτούς μπορεί να συγκριθεί. Λοιπόν, βγαίνει, παριστάνει τον ηγέτη της εργατικής τάξης, έχει κατσικωθεί στο σβέρκο των εργαζομένων και έχει κατσικωθεί με τέτοιες διαδικασίες που έφτασε στο σημείο να φέρνει και τους ίδιους τους εργοδότες με φυσική παρουσία απροσχημάτιστα μέσα στις οργανώσεις των εργαζομένων και να παριστάνουν τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Αυτό δεν θα το συζητήσουμε. Γιατί γίνονται λοιπόν όλα αυτά κύριε Πρωτούλη, γιατί γίνονται. Έφνης ξύπνησαν όλοι ένα πρωί και είπαν να επιτεθούμε στο ΠΑΜΕ, να βγάλουμε fake news εναντίον του ΠΑΜΕ. Το θέμα. Δεν είναι σημερινό το θέμα. Εδώ και 2 χρόνια και 3 χρόνια εξελίσσεται μια πολύ μεγάλη μάχη μέσα στα σωματεία, γιατί υπάρχει ένα καινούριο ποιοτικά αντιδραστικό στοιχείο, ότι με τη μείωση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, με την απαξίωση της συλλογικής πάλης και της συλλογικής οργάνωσης από αυτές τις συνδικαλιστικές ηγεσίες που έκαναν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να διώξουν τους εργαζόμενους από τα συνδικάτα, έρχονται για να ξαναεπιβεβαιώσουν τους συγκεκριμένους σχετισμούς που διαθέτουν, πώς πλέον με την είσοδο των ίδιων των εργοδοτών και με εξόφθαλμες νοθείες που δεν μπορεί κανένας να τις δικαιολογήσει. Το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, δηλαδή τα εργατικά κέντρα, οι ομοσπονδίες και χιλιάδες συνδικαλιστές, κάθισαν και κατέγραψαν σε ένα νομικό κείμενο εξώδικο που το έδωσαν παντού εδώ και 4 μήνες και αυτή τη στιγμή που μιλάμε κατατέθηκε και στη Βουλή των Ελλήνων, κατατέθηκε στους εισαγγελείς, κατατέθηκε στα δικαστήρια, κατατέθηκε στους δικηγορικούς συλλόγους, κατατέθηκε και εδώ στη Ρόδο στο Δημαρχείο, στο Δήμο της Ρόδου, στις δημοτικές παρατάξεις, για να δει όλος ο κόσμος και να διαβάσει και να μάθει τι επικρατεί σήμερα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Μπορούμε να ανοιχτούμε δηλαδή τους ίδιους τους εργοδότες, πάνω από 400 Golden Boys διευθυντικά στελέχη μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων, εφοπλιστές, τραπεζίτες, βιομήχανους, διευθυντές ομήλων και ανώνυμων εταιριών να παριστάνουν τους συνδικαλιστές. Πού πάμε δηλαδή τώρα? Μάλιστα. Οι εργοδότες έχουν τις δικές τους ενώσεις. Κρατώ ότι εσείς περιμένετε ανακοίνωση επίσημη από τη Νέα Δημοκρατία. Κρατώ όσα είπατε για τον κύριο Κουτσιούκη αλλά και τον κύριο Παναγόπουλο και κρατώ ότι όλο αυτό που μεταδόθηκε χθες λέτε ότι είναι ψευδές και ότι έγινε μέσω, μέσω του γραφείου του εκπροσώπου τύπου της ΓΕΣΕ. Ο κύριος Κουτσούκης, αν δεν είναι σε διατεταγμένη χρυσαυγήτικη υπηρεσία, το λέω με πλήρη συνείδηση, ο οποίος στοχοποίησε
με συγκεκριμένες προβοκατόρικες μεθόδους το Σωτήρη Πουλικόγιαννη, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή ως το πιο βασικό θύμα μετά τον Παύλο Φίσα στη δίκη της Χρυσής Αυγής, αν δεν είσαι διατεταγμένη χρυσαυγήτικη. Πώς το συνδυάζεται αυτό, δεν το γνωρίζω, γι' αυτό σας ρωτώ. Το συνδυάζουμε γιατί στοχοποίησαν ένα μέλος της δίκης της ΓΕΣΕ, ναι, που είναι γνωστό θύμα της Χρυσής Αυγής. Μεταξύ των στελεχών του ΠΑΜΕ που είναι θύματα της Χρυσής Αυγής. Τον παρουσιάζουν, το θύμα που πήγαν να δολοφονήσουν οι Χρυσαυγίτες, τον παρουσιάζουν σαν τρομπούκο με λαστάρια. Παίζοντας πλήρως το παιχνίδι της Χρυσής Αυγής και πλήρως εναρμονισμένη με την υπερασπιστική γραμμή της Χρυσής Αυγής. Γι' αυτό λέμε, αν δεν είναι σε διατεταγμένη χρυσαυγήτικη υπηρεσία, θα ήταν μια κομική περίπτωση πραγματικά. Μάλιστα. Θα ήταν μια κομική περίπτωση που το βγάζανε με καροτσάκι στις 4 η ώρα το πρωί και στις 5 η ώρα το πρωί ερχότανε πουκαμισάτος να βγάζει διαγγέλματα. Θα ήταν μια κομική περίπτωση, μια κομική φιγούρα. Λοιπόν, κύριε Πρωτούλη, τα βάλατε όλα πάνω στο τραπέζι. Προφανώς θα υπάρξουν απαντήσεις. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις και από τα κόμματα και από τα πρόσωπα. Και χρειάζεται στα να οποία γίνει μια ουσιαστική συζήτηση. Και να γίνει ακριβώς. Για αυτό που συμβαίνει στα συνδικάτα, δεν μπορούν οι εργαζόμενοι να μην έχουν τα συνδικάτα τους. Δεν μπορούν να είναι μια συνδικαλιστική μαφία που να διώχνει τους εργαζόμενους από τα συνδικάτα. Γιατί εν κατακλείδη. Όσο ποτέ. Εν κατακλείδη, για τα δικαιώματά τους. Εν κατακλείδη αυτό που εντείνεται είναι η απαξίωση της εικόνας του συνδικαλιστικού κινήματος και αυτό ξέρουμε πολύ καλά ποιους ωφελεί. Σας ευχαριστώ πολύ πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ μεγάλη ελπίδα το ότι οι εργαζόμενοι αντιστέκονται και πρέπει να πολλαπλασιαστεί αυτή η ελπίδα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωτούλη για τη συνομιλία. Να είστε καλά.